Δικαίωμα σαν την ίδια και κάναμε αρκετές φάσεις και στο πρώτο μήχρο είχαμε στα πρώτα λεπτά καλά σου μπορούσαμε να είχαμε κάνει την ενέργεια στη μία φάση που σούταρε ο Τάπης ήταν από αριστερά, όλοι ήταν μόνος του. Στη δεύτερη που σούταρε ο Γιάννης θα μπορούσε να παίξει στον Ασία που ήταν σε καλύτερη θέση. Γενικά να το παίξει κάτι καλά και μία φάση που την έβαλε ο τερματοφύλακας πάνω στη γραμμή και στο δεύτερο μήχρο και από το σημείο μετά που δέξε και κόκκινη κάρτα να την πάρω στην ομάδα να κυκλοφόρησε καλά την μπάλα. Το ξέρετε και εσείς είναι πολύ δύσκολο σε μια ομάδα που παίζει πολύ κλειστά και μαζική. Αν είναι δύσκολο να την διασπάσει, από εκεί και πέρα όμως τα παιδιά με την υπομονή και γυρίζει να την πάρω από την πλευρά. Προσπαθήσαμε να βρούμε τον τρόπο. Δυστυχώς μας έλειψε τον γκολ όσον αφορά την επίθεσή μας και όσον αφορά την άμυνα. Να πω ότι και στα ίδια αρκετά δεν κινδυνεύσαμε σε καμία φάση. Ο τερματοφύλακας δεν χρειάστηκε να επενδύσει. Νομίζω ότι όταν περνούσε ο αντίπαλος από το κέντρο και μετά δεν είχαμε πρόβλημα. Είχαμε καλές τοποθετήσεις και σταματούσαμε όλες τις φάσεις με αποτέλεσμα να μην δεχτούμε τελικές. Από εκεί και πέρα, εγώ βρίσκομαι σχεδόν μια εβδομάδα εδώ με τα παιδιά. Έχω δει αρκετά παιχνίδια στο προηγούμενο. Γνωρίζω τα παιδιά. Τώρα με τις προπονήσεις τα γνωρίζω ακόμα καλύτερα τα χαρακτηριστικά τους και τα στοιχεία τους. Σίγουρα πρέπει να βελτιωθούμε. Έχουμε εντοπίσει κάποια στοιχεία, τα έχουμε με τα παιδιά. Το οποίο όμως είναι θέμα καθημερινής εξάρτησης στην προπόνηση για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε και να παρουσιάσουμε καλύτερο πρόσωπο για τη συνέχεια. Είναι δύσκολο. Να ρωτήσω εγώ με βάση το υλικό τώρα που έχετε δει, είπατε ότι είδατε και κάποια παιχνίδια νωρίτερα. Ρεαλιστικά τι μπορεί να γίνει από το δοκιμή στο εξής, διότι περνά ο χρόνος και σιγά σιγά βλέπουμε ότι κλειδώνει κάπως και αυτή η πετράδα-πετράδα. Το υλικό που λέτε, η άποψή μου είναι για να σας την πω ότι θεωρώ ότι είναι το καλύτερο υλικό σε ομάδα στο παιδί. Αυτό που βλέπω εγώ και αυτό που ξέρω από τις υπόλοιπες ομάδες. Το ότι έχουμε πάρα πολλού καλούς ποδοσφαιριστές δεν σημαίνει ότι έχουμε και πάρα πολύ εξίσου τόσο καλή ομάδα. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι κάποια πράγματα που τα έχουμε εντοπίσει, τα έχουμε συζητήσει. Προσπαθούμε να κάνουμε την προπόνηση και προσπαθούμε να βελτιώσουμε. Θέλουμε αυτό που λέμε ότι έχουμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές μας να φανεί και στο σύνολο σαν ομάδα. Πολύ καλό υλικό έχουμε, όπως λένε. Καλή ομάδα θα κάνετε. Αυτό είπα τώρα στην κυρία. Αυτό είπα και αυτό είναι αυτό που. Ο χρόνο δηλαδή είναι επαρκή να προλάβετε να φτιάξετε μια ομάδα ανάλογη με το υλικό που έχετε. Σας είπα, αυτό θέλουμε να κάνουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Αυτό σας είπα. Όπως είχατε σε μια ομάδα μεγάλη που έχει ανάγκη τα αποτελέσματα, καλώς κακώς οι προπονητές του πήραν τα αποτελέσματα. Είσαστε ο τρίτος προπονητής της σεζόν. Και εσείς θα κρυφτείτε από τα αποτελέσματα. Θέλω να μας πείτε τι σας είπε η Δίκης όταν ήρθατε, ποιος είναι ο στόχος, τι σας είπε θέλει να πετύχει με το τέλος της σεζόν και αν ρεαλιστικά βλέπετε ότι η ομάδα αυτή μπορεί να βάλει από κάτω τέσσερις ομάδες και να παίζει το χρόνο σου. Ο στόχος είναι αυτός που είχε θέσει η Δίκης από το καλοκαίρι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Και γι' αυτό όταν συζητήσαμε με τον πρόεδρο, γι' αυτό τον λόγο έρχεται. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μέχρι το τέλος. Αυτό που είπατε, αυτό είναι ο στόχος μας, αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Σας φόβησε το γεγονός ότι υπάρχουν τόσες αλλαγές προπονητών σε μια ομάδα που, όπως λέτε, έχει και ένα όνειρο, μια φιλοδοξία να ανέβει. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω ούτε για τον Μάκη ούτε για τον Περικλή, γιατί ο προπονητής προσπαθεί και κάνει το σωστό με βάση το σκεπτικό που έχει. Έτσι, από εκεί και πέρα. Και αυτοί προσπαθούσαν να το κάνουν το δεδομένο αυτό. Από εκεί και πέρα σας είπα ότι το υλικό, οι ποδοσφαιριστές είναι εξαιρετικοί, θα πρέπει να γίνουν και καλή ομάδα. Στην εξέλιξη του παιχνιδιού, η απώλεια του Τάτου ήταν, σας δημιούργησε πρόβλημα. Και ο Τάτο ζήτησε αλλαγή και ο Τζερόνιμο ζήτησε αλλαγή. Και οι δύο, σαφώς και είναι πρόβλημα, είναι δύο πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, δύο έγκυροι ποδοσφαιριστές και παρουσιάζουν τις αυτές. Ένα σχόλιο για τη διαιτησία. Δεν θέλω να μιλήσω για τη διαιτησία. Αφημένουν κάτι μεταγραφικά, κάτι άλλο. Υπάρχει μια περίπτωση που έχουμε μιλήσει με τον πρόεδρο και με τη διοίκηση. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες και μιλάμε για ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Εκτός ή εκτός των τυχών. Εγώ έχω παίξει στην Ελλάδα. Και θέση μπορούμε να πούμε. Είναι δύο περιπτώσεις, μία για το μάξιμο και μία για τα βουλία. Το συζητάμε ανάλογα τώρα και τις απαιτήσεις, ανάλογα θα δούμε. Δηλαδή είναι μία, η διοίκηση κάνει το καλύτερο, το βλέπετε και εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα. Έτσι εγώ γνωρίζω την ομάδα από κοντά την τελευταία εβδομάδα.
βλέπω και εμείς κάνει ό,τι μπορεί και ότι περνάει από πέρυσι για να βοηθήσει και να ενισχύσει την ομάδα και όχι μόνο στο αγωνιστικό. Έτσι το έχω δει σε πολλές καταστάσεις. Όσον αφορά το αγωνιστικό, είμαστε σε κουβέντες με δύο ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Ξέρω όμως ότι προσπάθουμε να γίνει. Ο τρόπος που θέλετε να περάσετε, να χαρακτηριστείτε, πώς θέλετε να έχει η ομάδα, θέλει. Τι θα δώσει εσύ, να δώσει τους όσους. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να αξιοποιήσουμε τους ποδοσφαιριστές μας και να χαρακτηριστούμε τους ποδοσφαιριστές στην διάρκεια της σεζόν και προς το τελείωμα του πρωταθλήματος. Είναι δύσκολο να περάσει τα πράγματα αυτά που θέλεις, αυτά που μπορείς να κάνεις στην αρχή της προετοιμασίας. Με βάση τα χαρακτηριστικά πρώτων ποδοσφαιριστές, θα πάμε στα δυνατά τους για να μπορέσουμε να τους αξιοποιήσουμε. Εντάξει.